pod.gr. Η δημοσιογράφος Λένα Παγώνη μιλά για το Θόδωρο Πάγκαλο που έφυγε πριν λίγες μέρες και αφηγείται προσωπικές στιγμές που βίωσε μαζί του. Αισθάνθηκα την ανάγκη να μιλήσω για τον Θόδωρο Πάγκαλο λίγες μέρες αργότερα, δεν πειράζει, ίσως είναι καλύτερα, το έχουμε σκεφτεί περισσότερο, για αυτή την εμβληματική προσωπικότητα που είπε ο Βενιζέλος, αλλά εγώ θέλω να τονίσω ότι πάντα όταν μιλάω για προσωπικότητες που έχω γνωρίσει ή στην ελευθεροτυπία παλαιότερα που αναφερόμουν σε αυτές, στα ταξίδια μου και εδώ στην Ελλάδα, μιλάω για την ανθρώπινη πλευρά τους και όχι τόσο για την πολιτική τους και την ιστορία τους. Ο Πάγκαλος βέβαια ήταν όλα αυτά μαζί, μια πληθωρική προσωπικότητα, εκρηκτική, με πάρα πολλές ικανότητες, με πάρα πολλές αρετές. Κοιτούσε τους ανθρώπους και τα πράγματα όχι αφιψηλού, από ψηλά, γιατί ήταν ψηλότερα. Ήταν πάνω από το μέτριο η ευφυΐα του. Ήταν πάνω από το μέτριο και η εξυπνάδα του. Είχε μια παιδεία μεγάλη, είχε μια ιστορία, η οικογένειά του και ο ίδιος. Γνώριζε πολύ καλά την Ευρώπη, στην οποία είχε ζήσει και είχε εργαστεί. Και στη συνέχεια ήταν αρμόδιος υφυπουργός εξωτερικών για τα ευρωπαϊκά θέματα. Τα γνώριζε λοιπόν πάρα πολύ καλά. Την Αμερική δεν τη γνώριζε καλά, ούτε είχε ζήσει σε αυτήν και αυτό ίσως έπαιζε ρόλο και στο πώς χειριζόταν τα θέματα στην εξωτερική πολιτική στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ήταν καθαρό έμος Ευρωπαίος. Τα briefing που έκανε, τα οποία παρακολουθούσα εγώ, δηλαδή δύο φορές την εβδομάδα νομίζω, όταν ήταν στην Ελλάδα και δεν έλειπε σε ταξίδια στο εξωτερικό, σε μερικά από αυτά ήμουν μαζί του. Τα briefing λοιπόν, η ενημέρωση των δημοσιογράφων δηλαδή, κάθε μεσημέρι ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών, ήταν μια απόλαυση, ήταν ένα μάθημα. Δίδασκε, απαντούσε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, μας ενημέρωνε και είχαμε να μάθουμε πολλά μαζί του. Βεβαίως είχε το απίστευτο χιούμορ, το οποίο συνυπήρχε και στη δουλειά του και στη ζωή του και στην καθημερινότητά του. Αλλά άλλο η δουλειά και άλλο η παραπέρα, ας πούμε, σχέση του με τους δημοσιογράφους, με τους όποιους. Λένε ότι ήταν εκρηκτικός, ότι ήταν προσβλητικός και εμένα μια φορά, παρόλο που είχαμε πολύ φιλική σχέση, μου είχε πει κάτι που με είχε ενοχλήσει, ίσως και προσβάλλει, σχεδόν έβαλα τα κλάματα. Αλλά μετά από λίγο, είπε γελώντας, σαν να ακούω τώρα το γέλο, ζητάω γονατιστό συγγνώμη και βέβαια το ξέχασα. Οι αρετές του λοιπόν ήταν πολύ περισσότερες από τον εκρηκτικό χαρακτήρα του και την οξύτητα που είχε. Ήταν ευέξαπτος. Τα είχε αυτά. Και θα έλεγα εγώ μπροστά στα τόσα θετικά που είχε. Ήμασταν συμπατριώτες διότι κατάγεται από την Ελευσίνα και εγώ από τα Βίλια, τα όμορφα Βίλια που αγαπώ πολύ. Μας είχε καλέσει λοιπόν με το Βότση στην Ελευσίνα να φάμε σε μια ψαροταβέρνα και εκεί έβλεπε σε αυτόν τον άνθρωπο, το χαρακτήρα του, τη σχέση που είχε, την αγνή σχέση που είχε με τους ψαράδες, τους ταβερνιάριδες, τους συνδετημόνες που έπινε μαζί τους. Και έλεγε με το αυτοκίνητο που πήγαμε, εκείνος δεν είναι, του άρεσε η χλειδί και η πολυτέλεια. Αυτή την είχε υπερβολικά στη διάρκεια της καθημερινότητας του ως υπουργός κτλ. Μάλιστα λέγε ότι αν κάνει συλλογή από τα κλειδιά των ξενοδοχείων στις σουίτες που έχει μείνει, δεν θα χωράγανε που να τις βάλει. Και νομίζω ότι τα μάζευε και αυτά και τα άλλα τα διαπιστευτήρια που μας κρεμάγανε στο λαιμό. Εκείνος βέβαια χρειαζόταν, αλλά σε διάφορες συνόδους κορυφής βεβαίως είχε τα διάφορα μέρη του κόσμου. Λοιπόν, δεν χρησιμοποιούσε παραπέρα οποιαδήποτε πολυτέλεια, το αντίθετο.
ήταν αρβανίταρος, έτσι τον έλεγα. Και πήγαμε λοιπόν στην Αθήνα με ένα, νομίζω, παλιό ντεσεύω, ένα παλιό αυτοκίνητο που είσαι ίσα από τον χώρα. Αλλά ήταν τόσο το γέλιο του και η παρουσία του μέσα σε αυτό που βαίνανε όλα μαζί. Ένα άλλο που λέω για αυτοκίνητο που ξεχύλιζε, στο Βερολίνο, στην πτώση του τείχους το 89 στη σύνοδο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, ήταν με τον Παπανδρέου και ο Μπραντ. Λοιπόν, μετά από την σύνοδο και όλες τις εργασίες της ημέρας, το βράδυ μας έβαλε πάλι σε ένα αντιστοιχού κάλους αυτοκινητάκι να πάμε στο Ακρισάκι, ένα στέκι που πολλοί γνωρίζουν, τις διανόησεις των ανθρώπων, των φίλων, των ανθρώπων που πίνανε, εκλεκτοί άνθρωποι, για να πάμε εκεί. Λοιπόν, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και μια συντροφιά, έτσι, μεγαλύτερη, και τα γέλια ακουγόντουσαν έξω από το αυτοκίνητο. Και κάποια στιγμή συνειδητοποίησε ότι είναι στο αντίθετο ρεύμα. Φανταστείτε τώρα στη Γερμανία να σε πιάσουν να είσαι στο αντίθετο ρεύμα. Ακόμη και θα ήμασταν, να μας είχαν βάλει στα κάτεργα. Ευτυχώς το συνειδητοποίησα αμέσως και τόσο σε. Ένα άλλο έτσι ταξίδι, έτσι με μια τρυφερή, ας πούμε, εικόνα από το Πάγκαλο, ήταν στο Δουβλίνο. Είχε η Ιρλανδία την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά από τις εργασίες το βράδυ με κάλεσε να μου κάνει τραπέζι, γιατί το γνώριζε το Δουβλίνο, εγώ πήγαινα για πρώτη φορά. Πολύ όμορφη, μικρή πόλη, πάρα πολύ γραφική. Και είχε μια Bentley στη διάθεσή του. Τι ωραιότερο αυτοκίνητο, μπλέσκο, μπλε σκούρα. Είναι το αυτοκίνητο που λατρεύω και του το είχα πει και χαιρότανε που μου προσέφερε αυτή τη χαρά. Και βεβαίως εκείνος διάλεξε που θα φάμε. Δεν με πήγε στο καλύτερο ρέστοραν του Δουβλίνου και στο πιο high και στο πιο γνωστό. Με πήγε σε ένα ινδικό, παρακαλώ. Και μέσα με ατμόσφαιρα, με μυρωδιές. Και εκείνος ολόκληρος Πάγκαλο κάθισε και εκείνος ο κλαδόν στα παλιά χαλιά. Ήταν μια ωραία εμπειρία και μια ξέχαστη βραδιά με πάρα πολύ ωραίες συζητήσεις, όπου ήταν σαν δάσκαλος, ξέρετε, με τις εμπειρίες του, τις γνώσεις, την ιστορία, την πολιτική, αλλά και τη ζωή. Στο Βερολίνο επίσης είχαμε πάει μια συντροφιά στην όπερα. Είχε, νομίζω, καβαλερία ρουστικά, να κάπως έτσι. Όχι κάπως έτσι, αυτό είχε. Και ήταν μια παρέα, είχαν προσκλήσεις και με είχαν καλέσει για μένα. Αλλά κάποια στιγμή έλειπε μια πρόσκληση. Και τέλος πάντων γίνηκε θέμα και ένας από την παρέα παραχώρησε την πρόσκληση σε μένα και έτσι μπόρεσα να παρακολουθήσω την όπερα. Ήθελα να πω ότι πήγαινε σε τέτοιες παραστάσεις όποτε είχε την ευκαιρία. Ήθελα να πω ότι η ειλικρίνειά του, μια αρετή που εκτιμώ πάρα πολύ στους ανθρώπους που την έχουν και θα μου επιτρέψετε να πω ότι την έχω κι εγώ, αυτή την ευθύτητα λοιπόν που είχε, το θάρρος της γνώμης, θέλω να τονίσω ότι το αναγνώριζε το θάρρος της γνώμης και στους άλλους όταν το είχαν, γιατί πολύ τολμούσαν κιόλας να του φέρουν αντίρρηση. Όσοι το είχαν λοιπόν το αναγνώριζε. Επίσης την εργατικότητα, δεν αντέχει την τεμπελιά, την οποία κατά κάποιο τρόπο τιμούρους. Θυμάμαι, μου λέει για τους μαστόρους, τους υδραυλικούς, τους ηλεκτρολόγους που όλοι ξέρουμε, που τους λες να έρθουν, σου λένε θα έρθω αύριο το πρωί στις 9 και δεν έρχονται ποτέ και έρχονται μετά από, αν έρθουν μετά από όχι μία μέρα, 21 μέρες. Λέει μια φορά, του λέει ενός, ωραία, ήρθες μετά από τόσες μέρες, θα κάνω ακριβώς τόσες μέρες να σε πληρώσω. Λοιπόν, έχω να πω και άλλα πολλά για τον Πάγκαλο. Θα τον θυμόμαστε έτσι όπως τον περιέγραψα. Ευχαριστώ. Ήταν το podcast «Τη φάση», αυτή τη φορά με την Λένα Παγώνη. Στους ήχους ο Μάριος Πλασκασοβίτης. «Τη φάση». Ειδήσεις και δηλώσεις που προκαλούν τον προβληματισμό, το γέλιο ή και τον θυμό μας. Μία προσωπική ματιά στην επικαιρότητα με την υπογραφή των ανθρώπων του pod.gr.
pod.gr. Το καλό να ακούγεται.